Πάντω, Μανώλη, αυτέ είναι εικόνε ντροπή. Δεν παραπέμπουν σε δυτικό ευρωπαϊκή χώρα. Το να υπάρχουν άνθρωποι, χιλιάδε άνθρωποι, οι συμπολίτε μα, οι οποίοι περιφέρονται από φαρμακείο σε φαρμακείο. Ε, κάποιοι από εκείνου είναι ηλικιωμένοι και είναι με τι ώρε τι ουρέ κάτω από τον ήλιο, προκειμένου Έτσι. να εξασφαλίσουν το πολυπόθετο φάρμακο, όταν, εάν και όταν αυτό είναι εν τέλει διαθέσιμο. Γι' αυτό θα ήθελα κυρίω να απευθυνθώ, ξέρει Όλγα, στους φαρμακοποιού τη Αθήνα. Γιατί έχουν δίκιο, ναι, το δημόσιο δεν του χωστάει πάρα πολλά χρήματα. Όπω χωστάει σε όλο τον κόσμο το δημόσιο, γιατί το δημόσιο έχει κάνει ουσιαστικά στάσει πληρωμών και δεν πληρώνει απολύτω κανέναν. και αυτή την εποχή δεν είναι οι μόνοι οι φαρμακοποιοί που καλούνται να πληρώσουν φόρο για χρήματα που δεν έχουν εισπράξει. Πάρα πολλέ επιχειρήσει και κινδυνεύουν άμεσα να κλείσουν, καλούνται να πληρώσουν φόρο για χρήματα, για έσοδα τα οποία δεν έχουν πάρει ποτέ από το δημόσιο. Μόνο που οι φαρμακοποιοί δεν πουλάνε ένα οποιοδήποτε προϊόν, πουλάνε ένα προϊόν που, είναι, που, έχει να κάνει με τη ζωή των ανθρώπων. Θα μπορούσαν λοιπόν, και απευθύνομαι κυρίω στου φαρμακοποιού Αθήνα, να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία, να δείξουν, ε, να δείξουν μεγαλύτερη ελληνική στου ανθρώπου. Να κάνουν δηλαδή όχι κάτι φοβερό, να κάνουν αυτό που κάνουν οι άλλοι φαρμακευτικοί σύλλογοι στι υπόλοιπε περιοχέ, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί είναι μόνο στην Αθήνα, που συμβαίνει αυτό που συμβαίνει, θα μπορούσαν λοιπόν να δείξουν μεγαλύτερη ευελιξία οι φαρμακοποιοί τη Αθήνα και να σταθούν δίπλα σε αυτόν τον κόσμο που πραγματικά υποφέρει με ουρέ ορών ε, για να προθεμηθευτεί τα φάρμακά του από άλλου φαρμακευτικούς συλλόγου από άλλε περιοχέ. Φοβάμαι ότι ειδικά στην περίπτωση τη Αθήνα υπάρχουν και πολιτικέ σκοπιμότητε. Mm -hmm.